Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Γεια σας και από μένα. Να πούμε ότι σήμερα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Κατσαρός, στη μουσική επιμέλεια ο Χάρης Κουδουνάς και για την εκπομπή έχει συνεργαστεί η Μαρία Σφυροέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως με Θοδωράκη κατά Στέφανο Κορκολή. Έχουμε τους λόγους μας. Το μουσικό θέμα που ακούμε, νομίζω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι η Χαρταετή του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, αφορμή που το ακούμε είναι όχι το CD στο οποίο συναντώνται ο Στέφανος Κορκολής με τον Μίκη Θοδωράκη, κάτι που το έχουμε παρουσιάσει σε αυτήν την εκπομπή το περασμένο καλοκαίρι. Είναι μια συναυλία με έργα Μίκη Θοδωράκη που θα δοθεί στο Μέγαρο, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, το Σάββατο, από τον Στέφανο Κορκολή. Και ο Στέφανος είναι μαζί μας για να μας πει τι έχει ετοιμάσει για εκείνο το βράδυ. Καλησπέρα, Στέφανε. Γεια σου, Στέφανε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Τελικά το βράδυ του Σαββάτου έχει να κάνει και με το δίσκο. Και το λέω αυτό διότι ο δίσκος κόντρα στους καιρούς έγινε χρυσός. Και θα υπάρχει απονομή, έτσι. Ναι, και θα γίνει και η απονομή. Ωραιότατα. Πραγματικά ήταν μια έκπληξη για όλους, διότι πέρα από ότι πια CDs δεν γίνονται εύκολα χρυσά, το γνωρίζουμε όλοι, διότι η δισκογραφία πλέον είναι μια... να το πω, μια έννοια έτσι λιγάκι σταραμένα, αλλά παρόλα αυτά έγινε χρυσό και έγινε και χρυσό, μην το ξεχνάμε, ο δίσκος κυκλοφόρησε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν γίνουν τα Capital Control και μετά μέσα σε ένα καλοκαίρι που γινόταν ο χαλασμός. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο το φετινό πάρα καλοκαίρι. Πάρα πολύ δύσκολο και θεωρώ ότι αυτό, όχι με την έννοια ότι σαφώς και μας αρέσει το ότι έγινε χρυσός ο δίσκος, έτσι μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, ότι ο κόσμος πήγε και το αγκάλιασε, ένα πολύ λιτό εγχείρημα, με την έννοια ότι είναι μόνο ένα πιάνο και μια φωνή, αλλά με τόση αγάπη δοσμένο και φτιαγμένο, και από την άλλη και ο κόσμος πήγε σε κάτι που διαισθάνθηκε με πόση αγάπη έγινε και πήγανε και ουσιαστικά όλο αυτό κατέληξε στο να γίνει ένα πολύ τρυφερό δώρο για τον Μίκη. Λοιπόν, και τώρα στο Μέγαρο θα γίνει αυτή η απονομή και βεβαίως η συναυλία και... με τη Σοφία Μανουσάκη και εμένα.
Και η Σοφία, η οποία τραγουδάει εξαιρετικά τα τραγούδια σου. Και μας είχε εντυπωσιάσει όταν είχε τραγουδήσει ακαπέλα στο στούντιο. Τότε το καλοκαίρι. Ναι, ήταν καταπληκτική. Και να ακούσουμε τώρα κάτι που τραγουδάει η Σοφία Μανουσάκη με τον Στέφανο Κορκολή στο πιάνο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο άλμπουμ αυτό. Αλλά θα είναι μέσα στην. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αν έχουμε τον χρόνο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά να ακούσουμε πρώτα μία ηχογράφηση που είχε γίνει το καλοκαίρι στο Παλάτι των Υποτών στη Ρόδο. Του νερού από την Σοφία Μανουσάκη και τον Στέφανο Κορκολή. Στέφανε, αυτό το τραγούδι του Μίκη δεν το ήξερα. Σαφώς. Ανήκει στην. Και το λέω σαφώς, με είδε πώς το είπα το σαφώς, γιατί ούτε εγώ το ήξερα, ούτε νομίζω πάρα πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Διότι ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών και των συντήσεων που ο Μίκης έκανε μεταξύ του 1980 και του 2000. Τα οποία ο ίδιος ο Μίκης τα ονομάζει προδομένα έργα. Το γιατί τα ονομάζει έτσι αξίζει τον κόπο να πω στους ακροατές μας να ανατρέξουν στον Θεοδωρακισμό. Είναι μια σελίδα που αφορά τον Μίκη Θεοδωράκη, φτιαγμένη με πολύ αγάπη, και εκεί θα δούνε ένα γράμμα, ένα γράμμα που για πρώτη φορά νομίζω ότι ο Μίκης εκφράζει ένα παράπονο απίστευτο για τον αποκλεισμό του αυτή την 20ετία από όλα τα μέσα, τους λόγους τους εξηγεί, και σε αυτή την περίοδο δεν παίχτηκε ποτέ κάποια από αυτά τα τραγούδια. Ο δίσκος που, μάλλον αυτό το CD που είναι ένας κύκλος τραγουδιών που λέγεται «Μια θάλασσα γεμάτη μουσική» και είναι σε ποίηση της Δήμητρας Μαντά, έχει κυκλοφορήσει μόνο στην Γαλλία και αν δεν κάνω λάθος και στην Αμερική, κάνοντας πολύ μεγάλη επιτυχία με την Αγγελική Ονάτος, από γαλλική εταιρεία. Εδώ το αγνοούμε. Καλά, εδώ αγνοούμε και την Αγγελική Ιωνάτος, η οποία κάνει μια τεράστια καριέρα στη Γαλλία και το Βέλγιο. Δεν το συζητώ, αλλά θέλω να πω γενικά όμως ότι τον αγνοούμε το μεγαθύριο πράγματα που έχει γράψει ο Μίκης ο Θεοδωράκης, νομίζω ότι είναι ατόπιμα μέγα. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι επειδή μας εκμυθιστηρεύτηκε ο Μίκης και σε μένα και στη Σοφία, την οποία πρέπει να σου πω ότι μετά από την εκπομπή μας λίγους ούτε ένα μήνα τη γνώρισε και ξεφράστηκε τα καλύτερα που μπορεί να κάποιος να, μεγάλος μουσουργός να πει για έναν τραγουδιστή, θεωρώ ότι όταν μας είπε ότι αυτό ειδικά το έργο όλο τον κύκλο αυτόν τον θεωρεί το απόσταγμα των μελωδιών του,
Όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή και πάντα με την αγάπη της εταιρείας μας, που πραγματικά κάποιες φορές απορώ έτσι, με αυτή την αγάπη που έχει μια δισκογραφική εταιρεία, να ποντάρει σε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτό που λέμε τα εύκολα, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την pop μουσική και πολύ καλά κάνει και τα λοιπά. Μιλάω για την Panic Records. Mm. Λοιπόν, και μας είπε πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτό το CD, κάτι το οποίο θα το κάνουμε. Και είμαστε κάθε σχεδόν μέρα παραμέρα που λέει ο λόγος, τον είχαμε πρόβες για να κάνουμε αυτό το CD, το οποίο δεν θα είναι μόνο πιανοφωνή. Μου έχει δώσει το πράσινο φως ο Μίκης, όπως άλλωστε μου το δίνει συχνά, να θεθώ και να κάνω τις ενορχιστρώσεις που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν και τα λοιπά. Και άρα να περιμένουμε ένα καινούριο δίσκο με Μίκη Θοδωράκη. Το Μια Θάλασσα γεμάτη μουσική θα περιμένουμε δηλαδή. Βεβαίως, επίσης η Δήμητρας Μαντάκη νομίζω ότι είναι ένα αριστουργηματικό, όπως και τα άλλα του, τα υπόλοιπα είναι αριστουργηματικά αυτά τα προδομένα. Ξεκινώντας με αυτό λοιπόν, εγώ θα όσο υπάρχει, πώς να το πω, η δύναμη μέσα μου και η δύναμη που μου δίνουν οι γύρω μου, γιατί αυτές είναι συλλογικές δουλειές, όσο μπορώ θα φροντίσω αυτά τα έργα του τα προδομένα να πάψουν να είναι προδομένα και να φύγει από τον Μίκη αυτό το παράπονο. 30 χρόνια μετά να βρουν τη δικαίωση. Που θα τη βρουν σίγουρα. Πρώτα βλέπουμε ότι αρέσει πολύ η Σοφία Μανουσάκη στο Μίκη. Μήπως ο Μίκης ετοιμάζεται να γράψει και τίποτα καινούριο για τη Σοφία? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μακάρι. Θα το απέκλεια με τίποτα αυτό. Μακάρι, ούτε εγώ θα το απέκλεια. Έχει πει τρομερές κουβέντες στη Σοφία, μπροστά δηλαδή που είμαστε. Εγώ θα απλώς υπάρχει, αν κάποιος μπει στο Facebook της Σοφίας Μανουσάκη, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι τραβηγμένο από φίλους μας, αυτά τα παιδιά που έχουν το θεοδωρακισμό που έλεγα και πριν, όπου του τραγουδάει μάλλον η Σοφία και παίζω εγώ στο πιάνο, και γυρνάει Μίκης και λέει την εξής φράση: «Με κάνατε να ξαναδιευθύνω. Αυτή η φωνή είναι καταπληκτική», απευθυνόμενος προς τη Σοφία. Λέει κάθε λέξη και κάθε νότα όπως πρέπει. Εσύ δικά σου πράγματα δεν θα κάνεις? Φυσικά θα κάνω. Αλλά εγώ πλέον θεωρώ δικά μου πράγματα αυτά που κάνω με τον Μίκη. Δηλαδή, πώς να σου το πω, έχω μπει τόσο πολύ μέσα στο έργο του, έχω μπει μέσα τόσο πολύ στη μουσική του, που με καλύπτει 100% αυτή την περίοδο μουσικά η ενασχόλησή μου με τον Μίκη. Γι' αυτό και άλλωστε στο Μέγαρο θα παίξουμε 5 τραγούδια από τα καινούρια, από τα καινούρια μη καινούρια, από αυτά δηλαδή που λέμε τώρα, και θα παίξω και τη μικρή σουίτα για πιάνο, ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή θα είναι ένα ρεσιτάλ όπου θα δείξω όσο μπορώ παραπάνω τις επιτυχίες του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, και ετοιμάζω επίσης το κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα και διάφορα άλλα πράγματα. Ξέρεις, επαναλαμβάνω, η ενασχόλησή μου αυτή τη στιγμή με αυτό το μεγαλείο του Μίκη Θοδωράκη με γεμίζει 100% μουσικά. Και ούτως ή άλλως ετοιμάζεσαι και για το καλοκαίρι να κάνεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Ο Μίκης θα είναι στο Μέγαρο? Ο Μίκης θα είναι στο Μέγαρο, φυσικά. Εντάξει, πάντα λέμε πρωτοθέως, έτσι. Αλλά το περιμένει με πολύ χαρά, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω. Λοιπόν, εγώ νομίζω. Και ότι απομένω και πάρα πολύ, συγγνώμη, θα το πω αυτό, δεν το λέω για άλλο λόγο, ούτε για να κάνω μια διαφήμιση, πολύ λίγα εισιτήρια. Και θα είναι κρίμα να. Κόσμος που θέλει να έρθει, καλό είναι να. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, να βιαστεί. Να βιαστεί, γιατί πραγματικά, αν θέλει έτσι ο Θεούλης και είναι μια ωραία μέρα, θα είναι πραγματικά μια όμορφη γιορτή. Δεν θα το επαναλάβετε αυτό? Επίσης αυτό. Δεν γίνεται, ξέρεις, δεν είναι πάρα πολύ. Τη συναυλία θα την επαναλάβουμε, θα συνεχίσουμε, θα πάμε. Έχουμε και την δυνατότητα της ευγενικής χορηγίας της Γκρουπαμά, η οποία θα μας ταξιδέψει λιγάκι. Δηλαδή θα πάμε και στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θα πάμε στην Λάρισα, θα πάμε στα Χανιά, θα πάμε στο Ηράκλειο. Και ελπίζω, ξέρεις, να πάμε και σε άλλα μέρη. Και ετοιμάζω, όπως είπα, πολλά πράγματα. Θα τα πούμε, θα έχουμε τον καιρό να τα πούμε από κοντά. Γιατί μου έχει λείψει και το καταπληκτικό air condition που έχετε. Γιατί η Σοφία είχε γίνει κατεψυγμένη την άλλη φορά. Λοιπόν, και πραγματικά ήθελα να πω ότι έχω τεράστια αγωνία για μεθαύριο. Και η αγωνία μου δεν είναι αν θα είναι εντάξει, αν θα. Ξέρεις, είναι η αγωνία της χαράς. Είναι η αγωνία αυτή που έχεις όταν πραγματικά θα είσαι με τους ανθρώπους που ξέρεις ότι τους αγαπάνε και τους αγαπάς και που θα είναι ένας κόσμος που αγαπάμε όλοι μαζί το Μίκη, γιατί αυτό είναι το κέντρο. Τη συναυλία είναι ο Θοδωράκης. Έτσι, δεν είναι το Κορκολής, δεν είναι το Μανουσάκη, δεν είναι κανένας. Είναι ο Μίκης.
Και πολύ έτσι ξέρεις, φαντάζομαι αυτή τη στιγμή που θα του θα κάθεται και θα μας ακούει, είναι για μαγικό. Mm-hmm. Είναι μαγικό. Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα εν ώψη της συναυλίας στο Μέγαρο το Σάββατο με τη Μαργαρίτα Μαργαρό του Μίκη Θοδωράκη. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Γεια σου Στέφανε. Γλυκά και ευχαριστώ για όλα. Γεια σου. Και γεια με και τη χαρά. Μαργαρίτα Μαργαρό θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Αυτό είναι. Ό,τι μπορέσουμε να ακούσουμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.